Είναι φέτος, είναι μια καλή χρονιά στην κρουαζιέρα. Έχουμε πάρα πολλά πλοία. Να φανταστείτε ότι τον Οκτώβρη έχουμε περισσότερα πλοία από ό,τι είναι οι μέρες του μήνα. Έχουμε 33 πλοία. Μάλιστα. Βέβαια, και το θετικό είναι ότι αυτά τα πλοία έρχονται γεμάτα, δηλαδή έχουν καλή πληρότητα και έχει σαν αποτέλεσμα σε σχέση με πέρυσι οι μήνες του Μάιος, ο Ιούνιος ήταν αυξημένοι κατά 150%, 120%, δηλαδή έχουμε, να φανταστείτε ότι είχαμε πέρυσι αντίστοιχους μήνες 13-14.000 επιβάτες κρουαζιέρας και φέτος φτάνουμε στους 30 με 33.000. Άρα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνουν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. 30 με 33.000 περισσότεροι σε σχέση με τους περισσινούς μήνες, Μάιο και Ιούνιο, γι' αυτό λέτε μια αύξηση επισκεψιμότητας στο 150%. Ναι, να εξηγήσω. Πέρυσι, ας πούμε, το Μάιο είχαμε παράδειγμα 13.000 επιβάτες και φέτος έχουμε 33 τον αντίστοιχο Μάιο του 2018. Mm-hmm. Έχουμε αύξηση των επιβατών κρουαζιέρας και των πλοίων. Πέρυσι είχαμε, ναι, 131 πλοία και φέτος έχουμε 184 και προστίθεται και κάποιο στη συνέχεια. Είναι καλή, αν θέλετε περισσότερα στοιχεία μπορώ να σας πω, έχουμε αρκετά, δηλαδή όπως σας είπα τον Οκτώβριο που είναι ένας μήνας, είναι 33, 22 έχουμε το Σεπτέμβρη, έχουμε 22 τον Αύγουστο, 24 τον Ιούλιο. Τα πράγματα είναι πολύ καλά, κύριε Δουλειάκη. Νοέμβρης, Δεκέμβρης είναι εξίσου καλοί μήνες. Νοέμβριο, ναι. Το Νοέμβριο, κοιτάζω τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, γιατί επιτρέψτε μου, δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Το Νοέμβριο βλέπω ότι έχουμε εδώ 16 προσεγγίσεις. Είναι και αυτός ένας καλός μήνας. Uh-huh. Εκεί που πέφτει είναι Δεκέμβρη, έχουμε 3 προσεγγίσεις και ακόμη δεν έχουμε βγάλει τώρα το πρόγραμμα για την καινούργια χρονιά, το οποίο είναι υποδιαμόρφωση. Το ρώτησα αυτό γιατί αν το καλοκαίρι θεωρούνται οι αφήξεις καλές, εάν υπάρχει η αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά είναι το φυσικό δεδομένο και λόγω της εποχής. Θυμάμαι από πέρυσι να μας λέτε ότι μεγάλος στόχος είναι η επέκταση της κρουαζιέρας και τους χειμερινούς μήνες. Καλά πήγε και πέρυσι το λιμάνι και γι' αυτό επέμεινα και για το φέτος να δούμε πώς τα πράγματα πηγαίνουν και ας εσείς είστε από τη δική σας την πλευρά ικανοποιημένοι με τη δουλειά που γίνεται αναφορικά με την κρουαζιέρα στο λιμάνι και τον μεγάλο στόχο που πάντα είναι περισσότερη παραμονή των πλοίων στο λιμάνι προκειμένου οι επισκέπτες να βγουν έξω, να κάνουν τις εκδρομές τους στους αρχαιολογικούς χώρους, να βγουν στην αγορά του Ηρακλείου. Να απαντήσω στο πρώτο ότι η κρουαζιέρα ήδη από το φετινό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη ο Απρίλιος αρχίζει πολύ έτσι δυναμικά, αν θέλετε, έχουμε 16 πλοία και το Νοέμβριο όπως σας είπα, δηλαδή έχουμε αν εξαιρέσουμε Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη που είμαστε σε χαμηλά επίπεδα, το όλους τους υπόλοιπους μήνες είναι μήνες θα έλεγα κρουαζιέρας. Mm-hmm. Περισσότερο ας πούμε έτσι με περισσότερα πλοία τον μήνα Οκτώβρη. Άρα μιλάμε για 8 μήνες κρουαζιέρας στο Ηράκλειο. Μιλάμε για θα έλεγα 9 μήνες κρουαζιέρας. Mm-hmm. Ναι, διότι ο Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης έτσι, όχι ότι δεν υπάρχει πλοίο, αλλά είναι όπως αντιλαμβάνεστε μιλάμε για λίγα πλοία. Στόχος είναι έτσι και αυτούς τους μήνες να αυξήσουμε σε συνεργασίες που κάνουμε και με τις εταιρείες κρουαζιέρας να αυξήσουμε αυτούς τους μήνες. Αυτό που θα ήθελα να πω με την ευκαιρία είναι ότι ο χρόνος παραμονής των πλοίων εδώ μπορώ να πω ότι έχει καλυτερεύσει από τα προγράμματα. Ιδιαίτερα η Celestial και άλλες εταιρείες έρχονται τα πλοία και παραμένουν περισσότερες ώρες. Δεύτερον, έχουμε φέτος και του χρόνου τα στοιχεία είναι πολύ περισσότερα με την κατασκευή του σταθμού που κάναμε, του τερματικού σταθμού. Mm-hmm. Έχουμε αύξηση του home port, δηλαδή το να ξεκινάει και να τελειώνει η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου και αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος μας. Επίσης, πρόσφατα που κάναμε και μία συνάντηση με την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιέρας, βάλαμε κάτω τα ζητήματα και μπορώ να πω
ότι όλα δείχνουν ότι το λιμάνι του Ηρακλείου και στο home port μπορεί να παίξει μετά τον Πειραιά, είναι το λιμάνι που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο έτσι στη Μεσόγειο, αν θέλετε, μεταξύ των ελληνικών